Στην προμήθεια πλωτών φραγμάτων προχωρά το Υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο σχεδίου δράσεων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Εξέλιξη που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Άμυνας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά θα εφαρμοστεί πιλωτικά στο Δυτικό Αιγαίο και εφόσον η λειτουργία του κριθεί αποτελεσματική, θα τοποθετηθεί και νέο μεγαλύτερο φράγμα στο Ανατολικό Αιγαίο. Η εν λόγω πρωτοβουλία έχει προκαλέσει την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση για λήψη αναποτελεσματικών μέτρων. Την ενίσχυση των θαλασσίων συνόρων της χώρας και με πλωτά φράγματα εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός πλέγματος δράσεων για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών. Όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Εξετάζουμε να προμηθευτούμε τέτοιου είδους πλωτά φράγματα. Αυτό όμως θα πρέπει να δοκιμαστεί και να δούμε αν μπορεί να αποφέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε με ασφάλεια. 2,7 χιλιόμετρα είναι ένα δοκιμαστικό. Ότι ήδη έχουν παραγγελθεί. Θα χρησιμοποιηθεί κάπου στο εσωτερικό εδώ κοντά, ώστε να δοκιμαστεί αν μπορεί να φέρει αυτό το αποτέλεσμα σε που θέλουμε. Σε κάποια σημεία λέτε. Και συνδυάζεται το πλωτό αυτό φράγμα όπως ναι. Το ονομάζεται, συνδυάζεται και με άλλα πράγματα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει λύσεις για τη μείωση των ροών. Σωστή είναι η διαδικασία πρόσκτησης πλωτών εμποδίων με ενέργειες του Εθνικού Συντονιστή. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, θα δούμε τι αποτέλεσμα, τι αποτρεπτική ισχύ θα έχει αυτό το μέσο όταν εφαρμοστεί στην πράξη. Γνώριζε όμως ένα φυσικό εμπόδιο. Ένα φυσικό εμπόδιο. Αν λειτουργήσει όπως λειτουργήσαν αυτά στον Εύρο, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, εκτιμώ. Η εν λόγω πρωτοβουλία προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση για πρόχειρα μέτρα. Πλωτά φράγματα. Ναι, υπάρχουν και θαλάσσια σύνορα πρώτον, άρα πρέπει να φυλάμε και τη θάλασσα. Αυτό πιστεύει η Νέα Δημοκρατία. Είναι αποτελεσματικό αυτό. Πιστεύω ότι αυτό το μέτρο είναι αλυσιτελές. Δεν υπήρχε σχεδιασμός δηλαδή. Επαναλαμβάνω, είναι πρόχειρα μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν την ουσία. Το θέμα πάντως απασχολεί ήδη τον ξενοτύπο, με το Σπίγκελ να λέει ότι το καθαρό εμπόδιο θα προεξέχει ένα μέτρο από το νερό και θα φτάνει περίπου μισό μέτρο κάτω από αυτό. Ενώ η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι το πλωτό φράγμα θα έχει μήκος 2,7 χιλιόμετρων.